Ένας 60χρονος άντρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ηρακλείου Μυρών. Άγνωστο πως το 4x4 που οδηγούσε ο άτυχος άντρας εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε χαντάκι στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και με τον ίδιο να εκτοξεύεται από το όχημα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο, όμως ήταν ήδη αργά. Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα εδώ στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου Μυρών, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Στην άκρη αριστερά του δρόμου ήταν το αμάξι όρθιο, αλλά σε κατάσταση πλάι, στο χαντάκι μέσα. Αυτό είδα το πρωί. Έχει πάω να ασπωδέμουν δροσούλα πολύ εδώ. Εν τω μεταξύ είναι η σκόνη, είναι τα λάδια, δεν ξέρω τι. Δεν πρέπει να τρέχουμε. Τρέχουμε και τα λάστιχα είπανε, δεν είδα εγώ, δεν ξέρω, ότι τα λάστιχα δεν ήταν φθασμένα. Προφανώς ο άνθρωπος εγκλήστριξε. Μάλλον εγκλήστριξε. Τώρα το μάθαμε, δεν ξέρω. Τι ακούσατε? Ότι σκοτώθηκε ένας άνθρωπος που χτύπησε μοναχός, έφυγε από τον δρόμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος συνταξιούχος της ΔΕΗ από το Βενεράτο είχε τελικό προορισμό την Αμουδάρα όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε έναν δρόμο μάλιστα όπου σημειώνονται αρκετά τροχαία ενώ στο επίμαχο σημείο δεν υπάρχει φωτισμός. Ωστόσο είναι ένας δρόμος που δεν έχει φωτισμό σε πολλά σημεία. Τίποτα δεν έχει. Τι είναι δρόμος αυτό για τόση κίνηση? Πιο πολύ στην Κρήτη έχει αυτός ο δρόμος. Είναι δρόμος αυτός. Να καθαρίζουν τους παράδρομους και να κάνουν στη μέση να συνεχίσουν το στιθέο. Βέβαια. Όλο τον δρόμο τον υποβούμε εδώ. Εγώ εδώ πέρα έχω βγάλει νεκρούς, πολλούς νεκρούς. Κομμένα χέρια, κομμένα πόδια. Μια φορά έβγαλα από ένα Volkswagen 7 άτομα σφαμμένα από ένα Volkswagen πριν 20 χρόνια. Εδώ παραπάνω σε μια στροφή έφυγε το Volkswagen και έπεσε σε ένα Mercedes απάνω. Φορτηγό, το οποίο άνοιξε σαν τριαντάφυλλο. Η λίστα του θανάτου στους δρόμους της Κρήτης ολοένα και μεγαλώνει. 46 μέχρι σήμερα οι νεκροί στο νησί μας, όπως και πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα, εκ των οποίων 27 νεκροί στο νομό Ηρακλείου από 18 που ήταν πέρυσι. Ακολουθούν τα Χανιά με 10 νεκρούς, 5 στο Ρέθυμνο και 4 στο Λασίθι. Εσείς έχετε κινδυνεύσει αυτόν τον δρόμο? Κινδυνεύσει? Να το αμάξι. Λιώμα μου το κάμανε με το ίδιο τρόπο ακριβώς. Να το. Τότε βέβαια. Προχθές, εδώ είμαστε σταμασμένα μέσα στο χωράφι. Σε αντίθεση με τον νομό Ηρακλείου, στο νομό Χανίων καταγράφεται μείωση των νεκρών της ασφάλτου, καθώς 10 είναι τα θύματα από 18 που ήταν πέρυσι. Ακόμη, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΣΥ πρώτα, σε 5 περιπτώσεις, τα θύματα βρέθηκαν έξω από το αυτοκίνητο, ενώ σε ό,τι αφορά στα τροχαία στο επαρχιακό δίκτυο του νομού Ηρακλείου, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στα 16.